Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Άντων 26. Αντώνης εδώ και βρισκόμαστε στο κατάστημα Μότο Τσαραμιάδη, εδώ στην Πειραιώς 69 στην Αθήνα. Μια πολύ παλιά οικογενειακή επιχείρηση η οποία ασχολείται με τα δίκυκλα και είναι στο χώρο της μοτοσυκλέτας από το 1956. Έχουμε μια καινούργια συνεργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο Γιάννη για την συνεργασία του, τη δοτικότητά του, το γεγονός ότι το παλικάρι έκανε ό,τι μπορούσε για να μας κάνει να αισθανθούμε πιο άνετα. Εννοείται πως οι άνθρωποι εδώ μας κέρασαν και το πρωινό μας καφεδάκι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γενικά η επιχείρηση έκανε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να αισθανόμαστε σαν το σπίτι μας. Σήμερα έχουμε κάτι πολύ διαφορετικό, έχουμε κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό και αυτό δεν είναι άλλο από το νέο Piaggio Medley 150, για το οποίο θα σας μιλήσω σήμερα και θα έχουμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε και να το δείτε για πρώτη φορά στο κανάλι. Η τιμή του συγκεκριμένου οχήματος είναι στα 3.190 ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα χρώματα στα οποία μπορείτε να το βρείτε είναι λευκό, μπλε και μαύρο. Φυσικά υπάρχει και η ακριβότερη έκδοση S, η οποία έρχεται αποκλειστικά σε μαύρο χρώμα, μαύρες ζάντες και κόκκινες λεπτομέρειες. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε οτιδήποτε άλλο, καλό είναι να αναφέρουμε ότι η Piaggio είναι η πιο παλιά εταιρεία στο χώρο των μοτοσυκλετών. Η ιταλική εταιρεία δίνει κυριολεκτικά μαθήματα για το πώς πρέπει να κατασκευάζονται οι μοτοσυκλέτες και όχι μόνο, αφού μπροστά μας έχουμε ένα σκούτερ, μια μεγάλη μετεξέλιξη της κλασικής Vespa, η οποία διαχρονικά έρχεται από την Piaggio. Medley 150 λοιπόν, με την έκδοση με το ABS, και πριν συνεχίσουμε με τα τεχνικά χαρακτηριστικά να πούμε αυτό που έχει μεγάλη σημασία. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η ποιότητα του συγκεκριμένου σκούτερ, όπου εδώ δεν έχουμε μια κινέζικη κατασκευή, εδώ δεν έχουμε ένα ακόμη αντίγραφο, εδώ αντίθετα έχουμε κάτι διαφορετικό, έχουμε πρωτοπορία, έχουμε δύναμη και το σημαντικότερο όλων, πάρα πολύ ποιότητα. Αυτό είναι εύκολο να το αντιληφθεί κανείς κοιτώντας καταρχάς τη σέλα. Πάρα πολύ ποιοτική σέλα δύο επιπέδων με τις πολύ όμορφες γραφές, τα ιδιαίτερα και ξεχωριστά πλαστικά, τον όμορφο χρωματισμό, ένας χρωματισμός ο οποίος κάνει το Medley να δείχνει ακόμα πιο όμορφο, ακόμα πιο ποιοτικό και ακόμα πιο λουσάτο αν προτιμάτε. Πραγματικά όπου και να κοιτάξεις τα πλαστικά, αυτό το μηχανάκι διακρίνεται αν μη τι άλλο για την ποιότητα συναρμογής, για την ποιότητα υλικών και αποπνέει γενικά μια ξεχωριστή αίσθηση τελειομανίας και όμορφου design, διότι πάνω απ' όλα είπαμε πως έχουμε να κάνουμε με Ιταλούς. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε από την καρδιά του οχήματος που δεν είναι άλλη από τον κινητήρα του, και εδώ έχουμε τη νέα γενιά κινητήρων της Piaggio με όνομα iJet, όπως γράφει και το καρτελάκι εκεί στο πλάι. Πρόκειται για έναν μονοκύλινδρο τετράχρονο υγρόψυχτο κινητήρα 155 κυβικών εκατοστών με έναν κεντροφόρο επικεφαλής και 4 βαλβίδες. Φυσικά όλο το σύνολο συνοδεύεται με το σύστημα το οποίο είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια στα αυτοκίνητα, το σύστημα Start and Stop. Ο κινητήρας εννοείται ότι διαθέτει ηλεκτρονικό ψεκασμό και η απόδοσή του είναι στους 16,2 ύπους στις 8.750, με τη ροπή να βγαίνει στα 1,6 χιλιογραμμόμετρα στις 6.500. Όπως αντιλαμβάνεστε, καθώς οι Euro προδιαγραφές αλλάζουν και πάμε από το Euro 4 στο Euro 5, η Piaggio δείχνει όχι μόνο να μην χάνει δύναμη, αλλά να αποκτά και 1,5 ύπο παραπάνω σε σχέση με την παλαιότερη έκδοση. Το μηχανικό σύνολο της Piaggio διακρίνεται για τη μεγάλη αντοχή του, αλλά και για την όχι τόσο απαιτητική συντήρησή του, αφού μετά την πρώτη αλλαγή των λαδιών στα πρώτα 1000 χιλιόμετρα απαιτεί αλλαγή λαδιών και φίλτρου κάθε 10.000 χιλιόμετρα, με τη ρύθμιση των βαλβίδων να γίνεται κάθε 20.000 χιλιόμετρα. Σαν σύστημα μετάδοσης έχουμε το γνωστό αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων CVT, ενώ ο συμπλέκτης είναι αυτόματος φυγοκεντρικός. Εδώ έχουμε αυτό που σας έλεγα, το σύστημα Start and Stop, το οποίο η Piaggio ονομάζει RIS.
Έχετε δύο επιλογές γι' αυτό. Είτε να το έχετε στη θέση auto, είτε να το θέσετε εκτός λειτουργίας στη θέση off. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η Piaggio το ονομάζει RIS, το οποίο σημαίνει Regulator Inverter Start and Stop System, και έχει σχεδιαστεί με στόχο τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, αφού σβήνει μετά από 1 έως 5 δευτερόλεπτα όταν το όχημα βρίσκεται σε στάση και ενεργοποιείται ξανά με το πάτημα του γκαζίου, όπως ακριβώς γίνεται και στα αυτοκίνητα. Μη σας τρομάζει, διότι είναι ένα σύστημα το οποίο έχει μικρότερο βάρος και μεγαλύτερη αξιοπιστία σε σχέση με τη συμβατική μίζα. Η Piaggio έχει φροντίσει και έχει εξοπλίσει το Medley με έναν μεγάλο 16 μπροστινό τροχό και με ένα κλασικό 14 πίσω. Εδώ έχουμε επί της ουσίας νέα ανασχεδιασμένη γραβάτα, νέα σχεδίασης πεντάμπρα τσιζάντα, ενώ για να γίνει η Euro 5 έχει νέο κεντροφόρο, νέο σώμα ψεκασμού, νέο πιστόνι, νέο φίλτρο αέρα και νέα εξάτμιση. Και παρότι δέχτηκε όλες αυτές τις αλλαγές, αντί να χάσει υποδύναμη, πήρε άλλον έναν 1,5 ύπο. Σε ό,τι αφορά το βάρος της κατασκευής, αυτό βρίσκεται στα 136 κιλά χωρίς υγρά. Το ρεζερβουάρ του δοχείου καυσίμου, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια του οδηγού, είναι της τάξης των 7 λίτρων, όπου υπάρχει και ρεζέρβα 1,5 λίτρου. Για την απίστευτη δύναμη που βγάζει στο δρόμο, αυτό το μηχανάκι είναι πάρα πολύ οικονομικό, αφού κινείται περίπου στο όριο των 4 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα. Στον τομέα της πρακτικότητας τώρα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δείξουμε, ξεκινώντας από τον γάντζο για τις αποσκευές μας, για τις σακούλες μας κλπ. Βλέπετε, το τραβάτε προς τα κάτω και εμφανίζεται αυτό το πολύ πρακτικό γαντζάκι, το οποίο έχει άνοιγμα προς τα έξω. Πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ πρακτικό. Ενώ ανοίγοντας το κεντρικό ντουλαπάκι, έχουμε κάποιους μικρούς χώρους αποσκευών δεξιά και αριστερά για να βάλουμε μικροαντικείμενα ή κάποια χαρτιά. Το ντουλαπάκι σφραγίζει με τον ίδιο εύκολο τρόπο. Η Piaggio παραδίδει μαθήματα πρακτικότητας με την πάρα πολύ ευρύ χωρισέλα της και με τον τρόπο με τον οποίο αυτή ανοίγει, αφού απλά πατάς αυτόν εδώ το διακόπτη. Ακούτε τώρα τον σχετικό θόρυβο. Και η σέλα έχει ανοίξει. Ανοίγοντας τώρα την πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ ποιοτική σέλα, από κάτω βρίσκουμε τι χώρο για δύο full face crane. Ένας πραγματικά αχανής και πάρα πολύ πρακτικός χώρος, ο οποίος μπορεί να δεχτεί πάρα πολύ άνετα δύο full face crane. Ο χώρος κλείνει το ίδιο εύκολα όπως άνοιξε, απλά πιέζοντας λίγο πίσω στο τελείωμα της σέλας. Αυτό ήταν, έχει ήδη σφραγίσει. Ποιοτικές χειρολαβές για τον συνεπιβάτη, μία εξτρά μικρή σχάρα για να βάλετε κάποια μικροαντικείμενα. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και στις χειρολαβές παύλα σχάρα η Piaggio ακολουθεί τον καφέ χρωματισμό που βρίσκεται και στη σέλα αλλά και στα υπόλοιπα πλαστικά. Δείτε πόσο όμορφα δείχνουν όταν πέσει φως επάνω τους. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο ύψος σέλας, αυτό βρίσκεται στα 799 χιλιοστά, πράγμα που σημαίνει, όπως λέω πάντα, ότι θα βολέψει το μεγαλύτερο ποσοστό των αναβατών. Άνετα και πρακτικά και τα αποδοστήρια του συνεπιβάτη ανοίγουν με τον κλασικό τρόπο. Κάπου διάβασα ότι ανοίγουν ηλεκτρικά, αλλά δεν κατάφερα να το βρω. Δεν ξέρω αν εγώ κάνω λάθος ή αν η Piaggio στο site της το αναφέρει κάπως αλλιώς. Η εταιρεία κάνει αναφορά πως τα αποδοστήρια και η σέλα ανοίγουν ηλεκτρικά. Για τη σέλα το διαπιστώσαμε ήδη, ενώ για τα αποδοστήρια όχι. Παρ' όλα αυτά παραμένουν πάρα πολύ ποιοτικά, είναι ανακλεινόμενα, θα βολέψουν τους πάντες και δεν θα βρείτε καμία δυσκολία μαζί τους. Το Medley εννοείται έρχεται με κεντρικό και πλαϊνό stand. Ορίστε, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Το νέο Medley της Piaggio είναι κάτι μεταξύ του γνωστού Beverly και του Liberty. Συνδυάζει δηλαδή όλα τα καλά χαρακτηριστικά από τα δύο πολύ γνωστά αυτά μοντέλα. Ενώ το πλαίσιο της μοτοσυκλέτας είναι ατσάλινο μονής ράχο κοκαλιάς,
με πρεσαριστές ενισχύσεις όπου αυτό χρειάζεται. Τελειώνουμε με τα φρένα, όπου μπροστά συναντάμε έναν μονό δίσκο των 260 χιλιοστών και δικάναλο ABS της Bosch. Ενώ στον πίσω τροχό συναντάμε έναν δίσκο των 240 χιλιοστών, επίσης με διπίστον ιδαγκάνα, ακολουθούμενο και αυτό από δικάναλο ABS της Bosch. Στον τομέα των αναρτήσεων τώρα, μπροστά έχουμε ένα τηλεσκοπικό πυρούνι με καλάμια διαμέτρου 33 χιλιοστών και 88 χιλιοστά διαδρομή. Ενώ στο πίσω μέρος συναντάμε δύο αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων και 76 χιλιοστά διαδρομή. Με λίγα λόγια, παιδιά, η Piaggio με το νέο Medley 150 συνεχίζει την κλασική παράδοση χρόνων που την θέλει να κατασκευάζει οχήματα με κορυφαία τεχνολογία, υψηλή ποιότητα κατασκευής, άριστη συναρμολόγηση και πάρα πολύ καλή βαφή. Στον τομέα των χειριστηρίων έχουμε απλούς και ευκρινέστατους διακόπτες. Για παράδειγμα, αυτός εδώ είναι για τη μικρή και μεγάλη σκάλα, καθώς και για το passing light, το λεγόμενο φως για τις προσπεράσεις. Ακριβώς από κάτω έχουμε έναν διακόπτη για τα flash, αριστερά, δεξιά και κλείνει με τον κλασικό τρόπο προς τα μέσα, ενώ δίπλα ακριβώς από το μπουτόν της κόρνας έχουμε ένα διακόπτη ο οποίος ανοίγει τη σέλα. Στη δεξιά μεριά συναντάμε το διακόπτη για το σύστημα Start and Stop, ένα κεντρικό διακόπτη Mode μέσω του οποίου ελέγχετε διάφορες πληροφορίες και σετάρετε όλα όσα βλέπετε στη νέα κεντρική LCD οθόνη, ενώ δίπλα ακριβώς έχουμε το Starter Button, δηλαδή το κουμπί εκκίνησης του κινητήρα. Και έχει έρθει η ώρα για να μιλήσουμε για την νέα ψηφιακή LCD οθόνη, η οποία περιέχει και το σύστημα Piaggio Mia. Το Piaggio Mia είναι στην ουσία μια πλατφόρμα πολυμέσων μέσω της οποίας συνδέεται το κινητό σας με το Medley και έχετε πληροφορίες για τη διαδρομή, για τις στροφές, για την απόδοση του κινητήρα και γενικά είναι ένα infotainment σύστημα για μουσική και λοιπές δυνατότητες. Ακριβώς από κάτω έχει δύο σωστά λαστιχένια μονωμένα κουμπιά για το Mode και το Set, μέσω των οποίων επίσης ρυθμίζεται επιπλέον πράγματα στην οθόνη. Πάμε να το θέσουμε σε λειτουργία για να δούμε και πώς δείχνει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, τρομερά ευδιάκριτο και παρέχει ό,τι πληροφορία μπορείτε να φανταστείτε. Check engine, λάδι και θερμοκρασία κινητήρα, ABS και φυσικά ένα σηματάκι το οποίο σας δείχνει πότε είναι ενεργοποιημένο το σύστημα Start and Stop. Δείτε εδώ πέρα, αν πάω και το απενεργοποιήσω, αυτό θα κλείσει. Πατάω εδώ, το έχω θέσει εκτός λειτουργίας και έχει απενεργοποιηθεί. Ξαναπατάω μία προς τα κάτω και ενεργοποιείται και πάλι. Στις ενδείξεις τώρα έχουμε εξωτερική θερμοκρασία, διανυθέντα χιλιόμετρα, πόση βενζίνη έχετε στο δοχείο καυσίμου, ψηφιακό ταχύμετρο, ψηφιακό στροφόμετρο, η ώρα, τα γενικά διανυθέντα χιλιόμετρα και φυσικά θερμοκρασία κινητήρα. Πατώντας εδώ πέρα το Mode, έχω τη δυνατότητα να δω περισσότερες πληροφορίες. Βλέπετε καθώς αυτές αλλάζουν στην άκρη της νέας ψηφιακής οθόνης. Παράδειγμα εδώ μας λέει για τα Volt, όπου όταν αυτή η ένδειξη βρίσκεται πάνω από το νούμερο 10, σημαίνει ότι η μπαταρία μας είναι υγιής και είναι εντάξει. Συνεχίζουμε να πατάμε το Mode, βλέπουμε επιπλέον πληροφορίες, μας ξαναγυρνάει στην αρχή και το σύστημα αυτό δεν σταματάει εδώ. Αφού μπορείς να συνδέσεις το smartphone σου μέσω Bluetooth και ακουστικών κράνους με τα χειριστήρια του τιμονιού. Και όλο αυτό σου επιτρέπει τη διαχείριση κλήσεων, μουσικής, φωνητικών εντολών, έτσι ώστε να μην αποσπάται η προσοχή σου από την οδήγηση. Ένα σύστημα εξαιρετικά χρήσιμο για τον οδηγό. Πάμε να το θέσουμε και σε λειτουργία. Πατάμε το μπροστινό φρένο και δίνουμε λίγο στη μίζα. Από το ξεκίνημα και μόνο της μηχανής καταλαβαίνεις την ποιότητά της. Τα φώτα, μικρή, μεγάλη σκάλα, passing light για προσπεράσεις και φυσικά τα flash. Πάμε να δείτε
πόσα απίστευτα όμορφο δείχνει. Το μηχανάκι έχει πάρα πολύ όμορφη σχεδίαση. Δείτε το εδώ και με τη μεγάλη σκάλα. Εδώ να προσθέσουμε ότι όλα τα φώτα προβολέας, φώτα ημέρας, φλας κλπ. Όλα είναι LED και ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με το πίσω, πάρα πολύ όμορφο σχεδιαστικά φωτιστικό σώμα. Δείτε και τα φλας του. Και έχει έρθει η ώρα, παιδιά, εδώ στην Μότο Τσαραμιάδης, στο πιο κεντρικό δρόμο, επάνω στην Πειραιώς, Πειραιώς 69, ένα κατάστημα που, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι από το 1956, οικογενειακή επιχείρηση, φοβεροί άνθρωποι. Ο φίλος ο Γιάννης έκανε τα πάντα προκειμένου να αισθανθώ άνετα, προκειμένου να έχω το δικό μου χώρο, προκειμένου να μην με ενοχλεί κανείς, και τι καλύτερο από το να σε αφήνουν εν λευκό να δημιουργήσεις και να παρουσιάσεις το όχημα έτσι όπως εσύ θες. Piaggio Medley λοιπόν 150 με ABS, με σύγχρονα συστήματα, με πάρα πολύ ποιότητα. Τι να πούμε, ποιότητα υλικών, ποιότητα συναρμογής, ποιότητα βαφής, δεν ξεφεύγει κυριολεκτικά τίποτα από τους Ιταλούς. Το μηχανάκι είναι πανέμορφο από όπου και να το κοιτάξεις. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όπου και να σκύψω, όπου και να πάω, δεν μπορώ να του βρω ψεγάδι, δεν μπορώ να του βρω ούτε ένα κακοραμένο, κακοφτιαγμένο πλαστικό. Το μηχανάκι έχει απίστευτη συναρμογή, πάρα πολύ ποιότητα, τόνους ποιότητα, παιδιά. Όποιος αγοράζει αυτό το μηχανάκι, πιστέψτε με, θα το έχει για χρόνια. Είναι δίκυκλη επένδυση, είναι αυτό που λέμε ποιότητα, ποιότητα, φοβερή ποιότητα. Δείτε εδώ η διχρωμία, δείτε τα φωτιστικά σώματα, δείτε τη νέα γενιά ισχυρών κινητήρων iJet της Piaggio, δείτε ότι δεν χάνει πουθενά σε πρακτικότητα. Μιλάμε, το μηχανάκι είναι απίστευτο, απίστευτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ πέρα το φίλο του Γιάννη στη Μότο Τσαραμιάδης που έστησε όλο αυτό το σκηνικό και βοήθησε έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτό εδώ το βίντεο. Παιδιά, είναι φοβερά όμορφο, φοβερά ποιοτικό. Ίσως καταντάει πολύ κοινότυπο, αλλά πιστέψτε με, αυτό το μηχανάκι σημαίνει ποιότητα. Δείτε εδώ το ψυγείο, δείτε το νέο καπάκι της εξάτμισης, δείτε μέσα τη ραχοκοκαλιά του σκελετού, τι να πούμε. Δείτε πίσω πως δένει το ψαλίδι. Και πάμε να ανέβουμε και πάνω. Να είμαστε ακριβώς εδώ, σας χαιρετώ. Εντάξει, τι να πω, κάπως έτσι θα δείχνετε στο δρόμο. Πάμε να ξανανοίξουμε την πολύ όμορφη και πολύ λειτουργική οθόνη του. Δείτε, όλες οι πληροφορίες είναι ακριβώς μπροστά σας. Όλα τα χειριστήρια είναι απίστευτα ποιοτικά. Το μηχανάκι δεν χάνει από πουθενά. Πάμε να το βάλουμε εκεί μπροστά. Είπαμε, πατάτε και πιέζετε το starter button. Δείτε εμφάνιση, δείτε φωτισμό, δείτε ποιότητα. Δεν έχω τι να πω, δείτε για παράδειγμα τα φλας. Όλα τα χειριστήρια είναι απίστευτα ποιοτικά. Passing light, μικρή μεγάλη σκάλα, όλα LED, εικόνα. Το σύστημα start and stop που απενεργοποιείται. Η συνδεσιμότητα που μπορεί να πετύχει μέσω Bluetooth. Μιλάμε, το μηχανάκι είναι αλλού, είναι απίστευτο. Χώρι μπροστά, γάντζος, πολύ μεγάλη σέλα, τεράστια πρακτικότητα. Δείτε πόσο όμορφο δείχνει πίσω. Εντάξει, το μηχανάκι είναι απίστευτο, παιδιά. Πάμε να δώσουμε και λίγο γκάζι. Θα τα ακούσετε.
Και δείτε τώρα, ας υποθέσουμε ότι είσαι στο φανάρι. Είναι με τη λειτουργία start and stop. Δείτε τι θα γίνει όταν δώσω λίγο γκάζι. Ξαναπήρε μπροστά. Είναι φοβερό όχημα, φοβερά πρακτικό, φοβερά όμορφο, απίστευτα ποιοτικό. Πάμε να το κλείσουμε. Αν αξίζει τα λεφτά του, 1000%. Αν αξίζει να το αγοράσετε με τα μάτια κλειστά. Απίστευτη μηχανή, απίστευτη κατασκευή. Η Piaggio με έχει εντυπωσιάσει. Η εταιρεία Moto Tsaramiades Omicron Epsilon είναι μια ελληνική εταιρεία, μια επί της ουσίας οικογενειακή επιχείρηση, η οποία βρίσκεται ενεργή στο χώρο της μοτοσυκλέτας από το 1956. Μπαίνοντας στο χώρο της οδού Πειραιώς 69-71 στην Αθήνα, το μάτι σας χορταίνει μοτοσυκλέτα, πληθώρα μοντέλων της Kimco, της Kawasaki, της Peugeot, της Gemini, της Bridgestone, της Gilera, της Suzuki, της CF Moto και ειδικότερα της Ιταλικής Piaggio. Μια έκθεση με πληθώρα μοντέλων για να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Στον ίδιο χώρο μπορείτε να βρείτε ανταλλακτικά για τη μοτοσυκλέτα σας, καθώς και ένα πλήθος από αξεσουάρ, όπως βαλίτσες, κράνη, μπουφάν, γάντια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστείτε. Στην ίδια ακριβώς οδό και κοιτώντας τον απέναντι ακριβώς δρόμο, στο νούμερο 74 της οδού Πειραιώς, σας περιμένει έκθεση με μοντέλα από τη SIM και την Daytona Motors. Ηλεκτρικά οχήματα, τρίτροχα, τετράτροχα ATV, καθώς και πολλά αξεσουάρ για τη μοτοσυκλέτα και τον αναβάτη. Ευχαριστώ όσους μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο, να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω, να φοράτε πάντα το κράνος σας και να μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.